Τα μπισκότα τα έψησα χτες το βράδυ. Τα είχα ήδη χαράξει εδώ σε αυτό το σκεύος, τέλος πάντων. Τώρα θα τα κόψω ξανά, εδώ που τα είχα χαράξει. Εδώ είναι η καραμέλα που έφτιαξα χτες. Και θα δούμε πώς θα το συναρμολογήσω. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα τι θα κάνω. Η καραμέλα σανερώνεται μια χαρά πάνω στο μπισκοτάκι. Εγώ έβαλα λίγο baking powder στο μπισκότο γιατί μου αρέσει να μην είναι πιο θρηματιστό. Μένει, δεν θέλω να το βάλω ψυγείο γιατί αν το βάλω ψυγείο δεν ξέρω ακριβώς πώς θα αντιδράσει αυτή η καραμέλα. Θα πήξει και θα χάσει αυτή την ελαστικότητα που έχει. Εδώ με ένα μαχαιράκι το βάλετε έτσι προς τα πάνω και κρατιέται. Και θα διαλέξετε μια σοκολάτα, δεν θα βάλετε τη σπιτική, θα βάλετε μια που έχει κάποιο πηκτικό μέσα. Γιατί για να μπορέσετε να το κλείσετε όλο το... Αυτό τέλος πάντων. Επειδή γίνεται λίγο χαμός με τη σοκολάτα, επειδή πρέπει να το καλύψετε όλο, μαζέψτε ό,τι περισσεύει με μια σπάτουλα και ξαναχρησιμοποιήστε την. Επειδή αυτά βγήκανε ok, αλλά ήταν πολύ μπελαλίδικα. Προσπαθώ να σκεφτώ έναν τρόπο να τα κάνω έτσι ώστε να γίνονται εύκολα. Δεν πειράζει που δεν θα έχουν αυτό το σχήμα. Γιατί και αυτά, ας πούμε, δεν είναι ιδιαίτερος ωραία. Και σκέφτηκα ότι αν κάνω τη ζύμη και πάρω πλαστικά ποτηράκια, θα μπορέσω μετά να τα συναρμολογήσω στο πλαστικό το ποτήρι και μετά να το πετάξω αυτό, δεν χρειάζεται. Ναι. Και για να βγω, ας πούμε, τα χώρισα τώρα σε 10 κομμάτια, 23 γραμμάρια, για να βγάλω 10 ακριβώς. Και έκανα ένα μπαλάκι και εδώ θα το πατήσω εδώ με το πάτο του ποτηριού, για να βγει, ας πούμε, έτσι. Γιατί η ιδέα είναι ότι μετά θα βάλω σοκολάτα στον πάτο του ποτηριού και λίγο στο πλάι. Θα βάλω το μπισκότο από πάνω που είναι ψημένο. Θα βάλω την καραμέλα, θα το αφήσω λιγάκι και θα το κλείσω μετά πάλι με σοκολάτα. Και έτσι θα είναι πολύ πιο εύκολο από ότι αυτό εδώ πέρα, ας πούμε, που έγινε χαμός, ας πούμε, και έγινε σοκολάτα, είχα σοκολάτα παντού. Ναι, αυτή είναι η ιδέα. Και θα τα ψήσω στους 160 βαθμούς, όπως έψησα ακριβώς και τις κουραμπιέδες. Για 10 λεπτά στους 160. Και μετά, όχι, θα το ψήσω ίσως λίγο παραπάνω και μετά θα κατεβάσω τη θερμοκρασία σε 120 για 15 λεπτά και θα τα αφήσω μέσα στο φούρνο. Έκανα και μία αλλαγή στην καραμέλα. Γιατί είδα ότι η προηγούμενη έκανε λίγο κρυσταλάκια, γιατί είχα βάλει λίγο γλυκαντικό. Και εδώ δεν έβαλα καθόλου, εδώ έβαλα μόνο γλυκερίνη. Και το βλέπω ότι κρατάει πάρα πολύ καλά. Ναι, νομίζω ότι έγινε καλύτερο. Εδώ στα μπισκότα έκανα μία δαχτυλιά μέσα στη μέση. Ναι, για να κάτσει καλύτερα η καραμέλα, δηλαδή να πηγαίνει προς το κέντρο το μάλλον το μπισκότο. Θα δούμε αν χρειάζεται ή όχι. Επειδή είμαι χαζή και δεν σκέφτηκα ότι θα απλώσουνε, τα έκανα πολύ μεγάλα. Αλλά το θέμα είναι ότι μόλις βγούνε τώρα τα έψησα 10 λεπτά στους 160, μπορείς γρήγορα να τα μαζέψεις και να μην χαλάσουν γιατί είναι πολύ εύπλαστα. Και έκανα μία έξτρα, πάτησα λίγο πιο πολύ στη μέση. Θα τα ξαναβάλω τώρα, τα μάζεψα αρκετά, δηλαδή είχαν γίνει πολύ μεγάλα, βλέπετε εδώ μέχρι που είχε βγει το μπισκοτάκι. Μπορείτε να τα κάνετε βέβαια πιο μικρά, εννοείται αυτό. Ναι, γιατί θα φουσκώσουνε. Και τώρα χαμήλωσα το φούρνο και θα τα ξαναβάλω στους 100 βαθμούς για να στεγνώσουνε. Εδώ θα σας δείξω την αρχή της συναρμολόγησης. Τα μπισκότα τα έκανα λίγο μεγάλα, έπρεπε να γίνουν πιο μικρά, αλλά εντάξει, καθένας μαθαίνει. Τα κουτσούρεψα λίγο στις άκρες. Ναι. Και την επόμενη φορά απλά δεν θα τα πλακώσω τόσο πολύ. Θα κάνω 12 αντί για 10. Ναι.
Και έτσι θα γίνουν λίγο πιο μικρά και δεν θα τα πλακώσω τόσο πολύ. Θα τα κάνω λίγο πιο στρογγυλά, γιατί απλώνουν. Λοιπόν, και εδώ πέρα έχω λιώσει σοκολάτα και έχω βάλει σοκολάτα στον πάτο της φόρμας, ας πούμε. Για να δω, γιατί δεν βλέπω κιόλας. Και η ιδέα είναι αυτή, ότι θα πάει σοκολάτα γύρω-γύρω. Και μετά θα... Μόλις αρχίσει να πίζει λίγο η σοκολάτα, θα το κάνω αυτό το πράγμα για να γυρίσει λίγο πιο πάνω στη φούρμα. Μετά θα βάλω την καραμέλα και θα το γεμίσω με σοκολάτα από πάνω. Θα σας δείξω πιο μετά. Αυτό εδώ ήταν έξω από το ψυγείο. Καραμέλα. Και το μπισκότο. Και αυτό εδώ ήταν ψυγείο. Έκανα μια άλλη εκδοχή της καραμέλας. Αυτή είναι η ίδια που είναι εδώ. Αυτή εδώ είναι από το ψυγείο και είναι η πιο μαλακή. Και αυτή είναι η ίδια καραμέλα, λεπτά, αλλά δεν έχει μπει στο ψυγείο. Για να δούμε πώς είναι αυτή. Νομίζω αυτή η βερσιόν είναι πολύ καλύτερη. Δείτε εδώ πόσο ελαστική είναι. Και εδώ που και από το ψυγείο είναι ελαστική. Μαστιχωτή, τέλος πάντων. Νομίζω ότι θα κρατήσω αυτή την εκδοχή. Δεν πετυχαίνεις αυτή την υφή πολύ εύκολα, χωρίς ζάχαρη. Να τα λέμε και αυτά.